Α, ναι, σωστά. Το αρχιδόσφυρο. Αυτό λοιπόν. Τώρα ξέρεις πώς φαίνεται. Γεια σας, Gravers. Τι κάνετε? Τι είναι αυτά που φοράς πάλι? Τι είναι αυτά? Είμαι πολύ κουκλάκι. Για να δω. Φτούσου, βρε, χάρηκα εγώ, έκανα καινούργια armor, λέω να μην είμαι το γιφτάκι της παρέας και πήγε έκανε στυλ armor. Έχεις απόλυτο δίκιο. Σκάσε. Τώρα δεν είμαι το γιφτάκι της παρέας, δες τώρα όμως, είσαι εσύ το γιφτάκι της παρέας. Δες όμως παθάρα που έχει το γιφτάκι της παρέας. Έχεις δίκιο, πολύ ωραίο σπαθί. Έκανα και καλό bow, ήμασταν απασχολημένοι. Πάρα πολύ απασχολημένοι. Έχεις σπαθί και το τόξο γίνεται, καλή φάση. Έκανες και εσύ, σοβαρά, ζήλεψες και έκανες φαλκάτα. Όχι, κάτλας έχεις εσύ, δεν έχουμε ίδιο σπαθί. Ναι, εγώ έχω το πειρατικό, δεν έχω σαν το δικό σου. Το έχω πολύ καλύτερο. Άλλο. Το έχω πολύ καλύτερο. Σχετικό σπαθί. Είναι Δημήτρη, ο καθένας με το σπαθί του. Λοιπόν, μην συγκρίνεις τα σπαθιά. Γκρέιμερς, έχουμε εξελίξεις, έχουμε μας δείξουμε πάρα πολλά πράγματα. Α, τώρα το είδα αυτό. Ποιο? Τη σημαία που λες την παίρνει ο αέρας. Α, ναι, την ναι, ρε γάμο, την έβαλα εδώ. Κάτσε ρε εσύ, δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε να φυσάει αλλιώς. Αυτή η σημαία είχε 50 silk για να γίνει, είναι πολλά. Και λέω ότι βάζω ωραία θα φαίνεται εδώ, φαίνονταν ξέρεις έτοιμη. Και τη βάζεις και ωραίο animation, την παίρνει ο αέρας μέσα στο κτίριο. Ό,τι χειρότερο. Εντάξει, δεν πειράζει, θα τη βρούμε την άκρη. Για λοιπόν, τη χαλάς, ό,τι βλέπετε. Ναι, ναι, για πες. Έχουμε προχωρήσει στις κατασκευές, δεν έχουμε μείνει έτσι. Το σπίτι μου είναι έτοιμο. Το σπίτι του Δημήτρη που το συνεχίζει. Έλα σου δείξω, Θόδωρε. Όχι, τι συνεχίζει, τελείωσε. Θα δούμε το στιθόδεσμο. Λοιπόν, μπαίνουμε εδώ πέρα, χαλάκι, σκούπισε τα πόδια σου. Σκούψε τα. Μπράβο. Λοιπόν, εδώ είναι η κρεβατοκάμαρά μου. Κάτσε να μην είμαι με το όπλο. Οκ, ήβρωσε κανέναν τοίχο και το σπάσω. Εδώ είναι η κρεβατοκάμαρα, ναι. Έχει εγώ σεντούκια εδώ με Hunter's Note, Priest Journal. Άδειο είναι μέσα, έτσι right... κοιτάω εγώ από εδώ. Κοίτα, άδειο μας χορηγεύεις. Θόδωρε, με τα rags τι γίνεται με το high drag. Τι εννοείς? Δεν τοποθετείτε. Έκανα χαλί από δέρμα. Ναι. Και δεν τοποθετείτε, ρε φίλε. Δεν έχω ιδέα, φίλοι. Δεν έχω δοκιμάσει. Έχεις κάνει και σαλονάκι εδώ. Ναι, περίμενε. Έχω πολύ πράγμα. Δεν τους αναμονείς για αυτούς που πεθάνουν. Δεν τοποθετείται πουθενά αυτό το χάλι. Αν θες να το δοκιμάσεις, μου λες. Όχι, κάτσε αυτό το βάρος. Οκ, θα σου πω άμα θέλω ποτέ να το δοκιμάσω. Ναι, το χάλι μου. Εδώ έκανα όχι σαλονάκι. Εδώ βασικά είναι... Σαν αίθουσα αναμονής μου meeting φαίνεται. Room είναι, ναι, δεν ξέρω ακόμη. Α. Αλλά επάνω είναι τα κοινωνικά. Έλα, και εδώ στο σεντούκι έχει μύτες? Όχι. Δεν έχει τίποτα. Λοιπόν, έλα εδώ κάτσε πάνω. Κάτσε κλείσω τις πόρτες σου που τις αφήνεις έτσι. Ωραία, όλοι φίλοι είναι σε, σε αυτό το χωριό. Εδώ είναι τραπεζαρία, όπου έχει κεριά εδώ. Αν κάποιος να ας πούμε κάθεσαι εδώ, τρως. Κοιτάς το κέρι. Περίμενε λίγο. Κοιτάς okay, το κέρι. Δηλαδή, έχουμε συζήτηση τώρα, έτσι. Ναι, έχουμε συζήτηση. Και κάτι γίνεται και θυμώνουμε. Σταμάτα. Καταρχάς, αφού το σχολιάζεις αυτό, μετά θα σου δείξω και το όνομα του σπιτιού. Τι? Τι ωραίο. Μ' αρέσει το σκαμνάκι που έχεις κάνει. Έχω και σκαμνάκια. Έχω κάτσει και έχει στραβώσει από τον κόλο μου. Έχω και. Δεν έχει στραβώσει, πάντα έτσι ήταν. Επίσης, εδώ έβαλα κεριά στη σκάλα. Πολύ ωραίο. Για να έχει φως. Εδώ το μπαλκόνι παραμένει. Είναι ακόμη μπαλκόνι. Ωραία. Λαέ της αυλής. Δεν κανένας. Κανένας. Πρέπει να πάρουμε και άλλους κλάβους. Έλα πάνω τώρα. Πρέπει έλα να πάνω. Σκορπίζουμε παντού. Από εκεί δεν έχω κάνει κάτι τώρα. Ακόμη. Εδώ πάνω τώρα. Εδώ είναι. Άρχισε να το κάνω εργαστήριο σιγά σιγά. Αλλά δες πάνω τη σκηπή, τι ωραία που έγινε. Έλα ρε φίλε, από πού θα ανοίγει να βγαίνει το πτώμα. Δεν θα βγαίνει πουθενά το πτώμα. Από εδώ. Δες εδώ κατασκευή. Δες εδώ. Εδώ θα στήσει τραπέζι. Εδώ σε αυτό. Και άλλο, ό,τι τραπέζι. Όπου θα βάλει το νεκρό το πτώμα και θα ανοίγει ο ροφή και θα βγαίνει το πτώμα πάνω και θα το χτυπάει ο κεραυνός. It's alive! Τι εργαστήριο. Λοιπόν, και πάμε απ' έξω να δούμε τη σκεπή λίγο πώς φαίνεται. Γιατί, παιδιά, δεν είναι εύκολες οι καταραμένες σκεπές. Είναι περιπέτεια οι ίδιες. Πάντως έγινε ωραίο. Δεν ξεκινάς να κάνεις κατασκευή. Επίσης, αυτό εδώ δεν είναι επίτηδες που εξέχει το πάτωμα. Μπήκε και δεν φτάνω να το διαλύσω. Ποιο ρε? Εδώ που είναι. Δεν φτάνω να το διαλύσω και βαριέμαι να χτίζω για να το διαλύσω. Έλα μωρέ σιγά, μια χαρά είναι. Έχουμε βάλει και σκαμνάκια, πώς λέγονται αυτά. Ναι, παντού. Όπου κουράστηκες, κάτσες. Κατά μήκος του τοίχου, να το κάνουμε έτσι λίγο πιο ρεαλιστική αυλούλα και αυτά. Ναι, να μπορούν αυλή, να κάθονται όλοι αυλή. Οι ένικοι της έπαυλης. Γενικότερα αυτό είναι η έπαυλη, έτσι όλο αυτό είναι. Κάναμε κάτι και μετανιώσαμε που δεν το κάναμε σε βίντεο. Γκρεμίσαμε τον πύργο του Θόδωρου. Skullbreak. Παιδιά. Τι γέλιο να το βλέπεις να κατεδαφίζεται όλο ναι, κάθετα, εσύ, όλο. Ναι, ήταν ωραίο, παρ' όλα αυτά θα φτιάξω και αυτό στο το μέλλον, τώρα, στο μέλλον. Στο μέλλον θα κατεδαφίσουμε κάτι άλλο. Εδώ τα τείχη, τα τείχη πλέον κατοικούνται. Ναι, τα τείχη ναι, πλέον μπράβο. Έχουν τοξότες. Πολλούς. Αρκετούς πολλούς. Έχει σε κάθε σημείο τοξότη. Πλέον είμαστε σίγουροι ότι δεν θα μας την πέσουν. Αυτός δείχνει με το βρακί να κάνει κάτι, φαίνεται. Όλοι δείχνουν λίγο butt crack. Και αυτός δείχνει λίγο butt crack. Και αυτός.
Και αυτός από το ίδιο χωριό τους μάζεψα όλους, από ό,τι καταλάβετε. Όλοι με την ίδια μάσκα βγήκανε. Έτσι είναι το μοντέλο των Archers αυτών. Δεν ξέρω αν σας την έχω δείξει εδώ την αυλή που είχαμε κάνει αυτό, πίσω. Αυτό το είδανε. Αυτό όμως δεν είδα πίσω σου. Και εδώ είναι ο ναός, αλλά δεν είναι ο απλός ο ναός της Μήτρα. Είναι το Sanctuary of Mitra, ναι. Είναι η δεύτερη έκδοση. Το κάνει να βάλει. Γίνει πιο μεγάλος. Και έχει εδώ και ένα παλούκι το οποίο αποφάσισε να βάλει ο Δημήτρης. Εδώ βάζει κεφάλια. Έχει... Εδώ θα κρεμάω το κεφάλι των εχθρών μου. Ναι. Παρόλο βέβαια ότι ό,τι κολόκουπο και αν πατήσω σε αυτό το καρφί, κανένας κεφάλι δεν παίρνει. Αργότερα. Κανένας. Θοδωρε, το έφτιαξε. Επίσης, Θοδωρε, γιατί ο ναός σου σιγά σιγά καίει το σπίτι σου. Δεν καίει το σπίτι, Δημήτρη. Αρχικά το σπίτι είχε γίνει έτσι. Ο ναός ήταν στην αρχή μέχρι την ακρούλα. Τώρα πήρε λίγο boy. Πήρε boy, ναι, και ισχύει. Πήρε και πλάτος και τέτοια. Εντάξει, θα δούμε τώρα η επόμενη έκδοση πώς θα πιάνει. Μια χαρά είναι και έτσι, εντάξει. Μην το πενήσεις. Και τώρα μπορούμε να κάνουμε συντριβάνι, έτσι. Τι είναι αυτό το συντριβάνι, να φτιάξουμε ένα. Συντριβάνι, ρε φίλε. Θέλει ψυχές ανθρώπινες για να γίνει. Εντάξει. Πολύ φιλικό συντριβάνι. Έλα επίσης, να μας δείξεις τον πύργο. Α, όχι, το εξαφάνισα, οπότε εντάξει. Ποιο, τι... Το πύργος δεν είναι κάτι ιδιαίτερο αυτή τη στιγμή. Προς το παρόν είναι υποκατασκευή. Εδώ. Αυτά εντάξει, εδώ έτσι τα έξοδα πολλά είναι περισσότερα θα φύγουν. Το έκανα για να μετρήσω λίγο αποστάσεις και αυτά. Ναι. Λοιπόν, θα είναι ένας απλός πύργος, δεν θα είναι κάτι ιδιαίτερο. Θα έχει τις πολεμίστρες τους πάνω που θα μπορούν να σκοτώνουν ανθρώπους που περνάνε και έρχονται να μας χαιρετήσουν. Έτσι το κάνεις, και το έκανα έτσι, μπράβο. Και θα ανεβαίνει έτσι. Εντάξει. Και θα συνεχίζει έτσι. Εντάξει, okay. Ξεκινάει εδώ, ενώνεται με τα τείχη για να μπορεί να υπάρχει γρήγορη επικοινωνία σε πιθανότητες που χρειάζονται ενισχύσεις στα τείχη γιατί έρχεται κάτι επικίνδυνο. Σωστά. Γιατί έχω μάθει σε. Πάει κάποιο λόγο, μπαίνει στην γιαβροστά μου. Ναι. Μ' αρέσει η παντοπλία σου. Σε επόμενο patch. Θα έχει και PvE rating. Σοβαρά. Έρχονται και θα μας την πέφτουν. Καλή φάση. Αυτά μετράνε. Αυτά μετράνε. Από ό,τι έχω καταλάβει, θα έχει ένα patch το οποίο θα έχει κάποια φυλή η οποία θα ορμάει παντού σε όλα τα camps. Έλα ρε. Και θα πρέπει να γλιτώσεις από αυτούς όλους ή να κρυφτείς μέχρι να φύγουν. Επειδή το παιχνίδι δεν ήταν αρκετά δύσκολο. Δεν είναι δύσκολο, Δημήτρη. Επιβίωση είναι κάτι απλό. Αρκεί να ξέρεις το πώς. Επίσης, φανταστική επένδυση στο πηγάδι εδώ και πέρα. Και όπως είπε ο σκλάβος μου. Κατά λέξη. Θοδωρέ, θέλει να σου δείξουμε πώς, για το φανταστικό κόλπο που βρήκαμε για να βρίσκουμε iron. Λοιπόν, πριν το δείξω αυτό, να δείξω καταρχάς δεν έχω δείξει το εσωτερικό του σπιτιού αυτό πέρα. Όντως δεν το έχεις δείξει. Το οποίο το έχω διακοσμήσει λίγο, άσχετα βέβαια αν το παιχνίδι διαφωνεί λίγο μαζί μου. Δείτε ο πόζερος. Το χαλί το οποίο πόρτα. Δεν λέει να μπει. Δείτε ο πόζερος πόρτα. Δεν είναι πόζερος, Δημήτρη, είναι η μεσαίας ποιότητας πόρτα. Είναι η φυσική εξέλιξη καταρχάς του κόμμαν του ίδιου. Καταρχάς είναι sunstone window, Θοδωρε, εντάξει. Είναι σαν πολλά πράγματα, αλλά δεν είναι sunstone. Okay. Το κρεβάτι εδώ πέρα που μένει θα το αλλάξω κάποια στιγμή. Μόλις δημιουργήσω τα διαμερίσματά μου πάνω, γιατί εδώ είναι ο χώρος, να εδώ είναι ο θρόνος μου. Δεν έχω θρόνο αυτή τη στιγμή να φτιάξω, συγγνώμη. Έχω μια καρέκλα με μπαρμπαδάκια τριγύρω. Έχω κάνει τραπεζάκι με το ρίο, θα κάνω και μια μεγάλη πολύ τραπεζαρία εδώ. Θρόνος. Θα βάλω χορευτές τριγύρω να διακοσμούνε και πάνω, όταν ανεβαίνεις, εδώ θα είναι τα διαμερίσματά μου που θα βάλω το κρεβατάκι μου, τα κομωδίνα μου, τα μπανάκια μου, τις χέστρες μου και τα όλα μου. Αυτή τη στιγμή είναι πιο ψηλά από τον πύργο που θέλω να κάνεις. Ο πύργος θα γίνει πολύ ψηλότερος από τον. Σπίτι, είναι και από τον πύργο. Επίσης πρέπει εδώ τις. Να κάνουμε σκεπή. Θα κάνω εγώ. Υπόσχομαι. Γιατί μπορείς αν ήταν να πηγαίνεις έτσι για ξύλα. Υπόσχομαι, θα κάνω σκεπή. Υπόσχομαι. Όχι, σε παρακαλώ, όχι. Λοιπόν, παρακαλώ. Πάμε για μια γρήγορη περιπέτεια, να μαζέψουμε λίγο αέρον και να τους δείξουμε πώς παίρνουμε αέρον και έχουμε για καταφέρει. Μια γρήγορη αέρον. Ναι. Αλλά θα πάρουμε και brimstone έτσι ώστε να. Τέτοιο. Έτσι ώστε. Περίμενε τότε, με να πάμε για αέρο να πάρω το καλό το εργαλείο. Πάρω το καλό το εργαλείο. Φαΐ έχεις, εγώ έχω 5 μπριζόλες. Έχω κάτι ψηλά. Άρρωζ έχεις. Green άρρωζ μόνο. Εντάξει. Συγχαρητήρια. Γιατί όχι. Πλάκα κάνω. Ήταν αστείο. Να δείτε και τι κάνανε και οι υπόλοιποι λίγο στο σερβερ, έτσι πως θα περνάμε. Κάνανε γέφυρες. Εδώ έχουν τα παιδιά κάνει όμως ωραία σπίτια, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά θα δούμε σε άλλη φάση. Κοίταξε, να τα τελειώσουνε. Να τα πούμε όπως είναι. Έτσι, πες αυτό είναι του Αντρέα. Nice Greek Mimer, δεν είναι το ψωμί, δεν θυμάμαι. Νομίζω, ναι. Και εδώ είναι του Αγκαλίτσα, του Rebel. Του Rebel. Okay. Είναι ωραία δουλειά. Είναι πανέμορφα σπίτια. Είναι όμορφα. Πανέμορφα σπίτια. Αλλά σας κάνω αυτή την ερώτηση. Όταν θα γίνει η εισβολή, σε ποιο από τα τρία μέσα θέλετε να είστε? Ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό θα έλεγα και εγώ. Από εδώ πάμε. Δείτε γεφυρούλες που έκανε ο Ανδρέας. Δεν είναι τεράστια η δουλειά που έκανε, αλλά και μόνο που έκανε χρήσιμο και ξόδεψε το χρόνο για να τα κάνει αυτά. Είναι τεράστια δουλειά γιατί ξοδεύουμε απίστευτο χρόνο να κολυμπήσουμε όλες αυτές τις αποστάσεις. Ναι. Και φαντάζει τώρα και πόσο ζυγίζεις όταν γυρνάς πίσω κουβαλώντας τόσο iron. Τι σου κάνει το κουνέλι, ρε. Υπάρχει.
Και όσο υπάρχει. Ναι, εντάξει. Επίσης, παίζει αυτές ναι. οι γέφυρες να έχουν ένα bug. Τι bug? Α, ναι, δεν έχουν λωρίδες. Οπότε αναγκαστικά τώρα πρέπει να περιμένεις τον άλλο που είναι μπροστά. Δεν πειράζει. Το συζήτησα λίγο με τον Αντρέα. Του είπα ότι έχω παράπονα από τις γέφυρες του και την επόμενη φορά που θα κάνει γέφυρες για να βολευτώ εγώ να τις κάνει καλύτερα. Οκ. Okay. Το παιδί υποσχέθηκε ότι θα προσπαθήσει. Δεν είναι θέμα. Τίποτα. Θέλει τα διπλάσια υλικά απλά. Και να χαλάσει. Όχι, μωρέ, όλο απαιτήσεις. Μην ζητάς τι μπορεί να κάνει η γέφυρά σου για σένα, αλλά τι μπορείς να κάνεις εσύ για τη γέφυρά σου, Δημήτρη. Λοιπόν, έχουμε έτσι. Μάθει. Πρώτον, έχουμε βρει μια ωραία διαδρομή, η οποία είναι και ασφαλής και έχει και πάρα πολύ iron για να παίρνουμε. Έχει δεύτερον, έχουμε μάθει ότι όταν το στάμινα, το οποίο είναι ο κεραυνός πάνω αριστερά, πάει κάτω από τη μέση, σταματάς να τρέχεις και το κρατάς καβάντζα. Γιατί παίζει να χρειαστεί ή να τρέχεις. Μπορεί να πέσει κανείς, ναι, ή να μπορείς... μια ράχνη. Ναι, μπορεί να μην μπορείς να επιτεθείς καν. Οπότε δεν συμφέρει, δεν λέει. Πώς γίνεται να έχεις και το σπαθί και το τόξο έξω? Δεν είσαι πολύ ιδιαίτερος. Δεν τα έχω και είσαι τα ιδιαίτερο δύο. Φρούτο. Εσύ αυτό βλέπεις μάλλον, Θοδωρέ. Ναι, έχω... το ξέρω, Δημήτρη, ότι αυτό βλέπω. Δεν έχω πλάκα το σπαθί. Φορές. Τώρα βλέπεις και σπαθί έξω. Αυτό το θέλουμε. Ναι, όχι, πρέπει και σπαθί και το πήρες. Το πήρα, ναι. Ό,τι αλόε βέρα βλέπεις, να το μαζεύεις και εσένα, λέω. Να το ναι, μαζεύεις. Να το μαζεύεις. Γιατί κάνεις πόσιον από το αλόε το βέρα. Θοδωρέ, πήρες τα υλικά για να πάρουμε και άλλους σκλάβους, έτσι. Τι είναι υλικά, ένα σκηνή χρειάζεται για να τον σύρεις από τα πόδια. Αυτό ακριβώς. Πήρες, έτσι. Α, γιατί αναφέρεις αυτό υλικά, τότε ναι, Δημήτρη. Υλικά. Υλικά για πολλούς σκλάβους. Μου τις πάει πάρα πολύ που έχεις κάνει καλύτερη armor τώρα, μου με εκνευρίζεις. Πολύ. Το ξέρω επειδή δεν το έκανα πριν πούμε να παίξουμε σήμερα. Ήξερα λοιπόν, ότι θα μπούμε σήμερα ακόμα. Δες τι ωραίο μέρος όμως, ρε εσύ τώρα. Ας τις ίνες. Είναι όμορφα εδώ. Είναι όμορφα εδώ. Πίεση της φύσης, τα δέντρα που πας. Το ξέρω. Πολύ ωραία. Εντάξει, το πέτυχες μια. Δώσε. Ωραία, σε κάνω και χώρο. Εντάξει, πολύ ωραίος. Άμα θες πάρ' το leather, όσο ασχολούμαι... Ξέρεις τι, γύρω... προτιμώ iron. Έχουμε αρκετό leather και leather μπορούμε να πάρουμε έξω από το... Ισχύει, leather μπορείς να πάρεις και από τα μικρά τα χαζάκια. Αν θα... να σκοτώσουμε κάτι για leather, να σκοτώνουμε κροκόδιλους και ειρηνόκερους. Μετά θα δώρα θα τους δείξω και το... τα leather. Μετά θα δώρα θα τους δείξω και το άλλο το καινούργιο μου όπλο. Κατά... Τι θυμάσαι? Εννοείς? Κάτι δείξω στο καινούργιο μου όπλο. Θα βγάλεις τα ρούχα. Α, ναι, σωστά, το αρχιδόσφυρο. Αυτό λοιπόν, τώρα ξέρεις πώς φαίνεται. Φαίνεται σαν pole arm, γιατί φαίνεται κρατάς και το σπαθί. Σοβαρά. Και το σφύρι. Ας εμένα φαίνεται ναι, πολύ. Δεν έφτιαξε τώρα που τα αλλάζω. Όταν τα αλλάζεις γίνεται σπαθί με αξίνα μαζί. Σοβαρά μιλάς. Έχεις καταπληκτική φαντασία στα εργαλεία σου. Όχι, μπράβο, εδώ φαίνεται καλά, εδώ φαίνεται καλά. Είναι, λοιπόν, μην είναι ένα πέος. Όχι, μην πηδήξεις κάτω, ευθεία. Γιατί τζάμπα θα πηδήξουμε. Μισό μια ή ένα, έχετε. Πού? Ω, του σοτ τι κάνει όμως τα αρχίδια. Κοίταξε, όσο κάνεις level up και ανεβάζεις και το strength, είναι λογικό, Δημήτρη. Ναι. Και όταν θα φτάσουμε να κάνουμε τα τσαλένια τα όπλα, εντάξει, για τις πανοπλίες κάποιοι τις έχουμε κάνει ήδη, κάποιοι όχι, μερικοί, δεν πειράζει. Ναι, εντάξει, ναι, εντάξει. Τίποτα, εντάξει, Δημήτρη, μη σε παίρνει από κάτω. Δεν με παίρνει από κάτω, ρινόκερος χρειάζεσαι. Το κάνουμε, λέγε. Τον πέτυχα στον goal, έρχεται. Μη φεύγεις από εκεί. Ή φύγε παραπάνω πιο γρήγορα, δηλαδή αυτό που δεν μπορείς να αποφασίσεις που θες να πας. Τον έχουμε σκίσει τώρα. Πολύ εκνευριστικό στο ζωικό βασίλειο. Πέθανε. Πάμε να το μαζέψουμε. Πάμε να τον ρουφήξουμε το μεδούλι. Δεν έχει μεδούλι. Έχει, βασικά έχει, αλλά δεν το χρειαζόμαστε. Δεν έχει μεδούλι. Αν έχει κόκαλα, έχει μεδούλι. Πώς γίνεται να μην έχει μεδούλι? Βάρτε σου που έχει στυλ τέτοιο. Σιγά μην το βαρά με το στυλ το πίκαξε το ρινόκερο. Μα παίρνει περισσότερα πράγματα το βαρά με το στυλ το ρινόκερο. Σοβαρά μιλά. Ναι! Ναι, αλλά δεν θα χαλάσω εγώ το στυλ μου, Δημήτρη. Ακούω κάτι για το ρινοκεράκι σου, για το μονόκερο. Αχ, η αγάπη μου, εμένα ήθελε. Άντε, φύγε από εδώ. Θα λέω να κουρέψω και δέντρο. Το ξέρω ότι βραδιάζει. Βραδιάζει. Και είχαμε την βασικά δεν βραδιάζει. Εμείς ήμασταν ανάμεσα στο τέτοιο εδώ. Και όχι, και βραδιάζει. Εντάξει, βραδιάζει λίγο. Πάντα σήμερα βραδιάζει. Προσέχουμε, από εδώ και πέρα έχει τέτοιο. Έχει αράχνες. Αράχνες. Είναι η νέμεσή μου η αράχνες. Κανένα άλλο ζωάκι σε αυτό το παιχνίδι δεν με ενοχλεί. Την αράχνη τη μισό με πάθος. Θέλουν οπωσδήποτε τόξο. Απέναντι πάνω. Να τη βλέπω. Έτσι κι αλλιώς από εκεί πρέπει να πάμε, οπότε ξεκινά να σκίζεις. Πάμε να πλησιάσουμε κι άλλο. Πολύ κουνιέται, ναι. Τζάμπα βέλη. Τα βέλη μας. Πού είσαι, Μαρή? Πάρτα. Ωραία. Αλλά τις μαζεύματες θέλουμε για... Ωραία. Μάζεψτες. Θέλουμε για να κάνουμε silk. Για silk, ναι. Γκώσαμε, θέλουμε. Μπόλικο silk. Μπόλικο silk, που είναι άλλη. Επίσης, αυτά τα γαϊδούρια χρειαζόμαστε για... Πού τι, όντως. Μαλώνουμε μία ή ένα. Έρχεται.
Όλα καλά. Όλα καλά. Όλα καλά. Πιάσε την αράχνη. Ωραία. Όλα καλά. Είδες teamwork. Τι μαζεύω. Teamwork. Επίσης άρχισε να ανοιχτώνει η επικίνδυνα. Τι. We can live again. Πού πάμε, χάθηκα, περίμενε. Από εδώ είμαστε, εδώ ρε, έλα μαζί μου. Πού πήγες? Είσαι κάτω. Είμαι πάνω, είσαι κάτω. Ναι, είμαι πάνω. Είμαι πάνω, είσαι κάτω. Πού κάτω είσαι? Όχι, πήγα λάπω, δάνα, από εδώ πήγα. Άναψα και τόρψε και εσένα μόνο, κάτσε τώρα που... Έρχομαι στο ποτάμι, είδες, τραγουδάω... Chris Black, Chris Rock. Α, ήρθε ένα... Α, ωραία, δώσ' μου εδώ, θέλω το brimstone σου. Έκανα τέτοια μαγιά, ξανακατέβηκα κάτω. Μπράβο. Μπράβο σου, εγώ ήρθε, μου ήρθε το... Μεγάλο ταλέντο. Κάτσε να βγάλω αυτές τις ιδέες, να βάλω κάνα πυρσό γιατί... Καλό το βράδυ, καλό χρυσό, αλλά γαβώνεσαι. Μαύρο είναι πίσω το βράδυ. Σου. Ηρέμησε. Ωραία. Αυτά τα όπλα, τα περίεργα που κουβαλάς, μπράβο πάντως. Έχεις ευρηματικότητα. Έχω και... Εργασία ή ακόμα σέρνησε. Συγγνώμη, πετούσα κρέατα, εγώ είμαι αυτός και που αυτό εξού και το... Σκυλάκι. Σκυλάκι. Είναι Ιένα, δεν πότε, σκυλάκι. Πότε θα γίνει να κάνουν το, αυτό το κολοτέτοιο πατ, τι είναι το τεξτρά, να μπορείς να εκπαιδεύεις ζωάκια. Πρέπει. Και να καβαλάς, μπορείς να έχεις ρινόκερο για τέτοιο, Δημήτρη. Πρόσεχε να πέσεις πάλι για στην τρύπα. Mount. Δεν πέφτω σε τρύπες, αλλού είναι η τρύπα. Αλλού είναι η τρύπα, ναι. Κάτσε, δεν το μωρό. Μωρό. Ποιο μωρό. Α, ναι. Κορίτσαρος, ρε. Παιδιά, κορίτσαρος. Είχαμε περάσει από εδώ και ήρθε. Και μας την πέφτει μια κουκλάρα. Μια κουκλάρα. Με μισή καρδιά της. Να τη! Τι κορίτσα. Όχι. Όχι. Δεν αυτή φοράει ρούχα. Αυτή τι κάτι τα μαλλιά της έχουν ένα θέμα. Παιδιά, ειλικρινά, τι να σε πω. Μπουκιά και συγχώρια το κορίτσι. Πιο ωραία κοπέλα δεν έχω δει. Δεν έχω σκοτώσει. Μοντέλα, ας πούμε, στο... Σωστά, δεν έχω σκοτώσει. Νομίζω κάποιος serial killer σκέφτονται έτσι. Δεν του έχω πάρει την ψυχή με το ρόπαλο. Εντάξει, ήταν πολύ όμορφο. Μπράβο το. Φτού, γεροί να είναι. Κάτσε, έχουμε κανένα. Δεν είμαι από αυτούς που λένε, ξέρεις, αυτό. Την κατσίκα σου να πάθεις κάτι κι αυτά. Βάλε κρέατα μέσα. Δεν έχω, δεν τα κράτησα, τα πέταξα. Να μαζεύω. Να βάλω κρέατα εγώ τότε. Ωραία, πάρε, ξεκίνα εδώ αέρα. Δεν κράτησες. Από εδώ. Ξύλα δεν έχω. Όχι, έχω ξύλα, τρία ξύλα. Ναι, wow, 74 σάπια κρέατα. Σκοτώνουμε άνετα μια πόλη. Εδώ, τελευταία φορά που ήρθα, άφησα καμιά σαρανταριά νομίζω. Εντάξει, τι, να τα πετάξω κάτι, να τα αφήσω εδώ μέσα. Κρέατα. Ναι. Τώρα μαζεύτηκαν, γίνανε 70. Ναι. Λίγα να αφήσεις εσύ, λίγα να αφήσω εγώ. Έτσι πάει. Το έχουμε εδώ μαζεύεται. Για διάμεσα. Αν χρειάζεται φαγητό, το ψήνουμε στα γρήγορα. Ψήνεσαι να δοκιμάσουμε να μπούμε στο ναό εδώ πέρα. Όχι. Γιατί? Γιατί ξέρω ότι έχει μέσα, δυστυχώς. Τι έχει? Δεν μπορούμε να τα βγάλουμε δύο άτομα. Είμαστε δεν δύο. Δεν μπορούμε να τα βγάλουμε. Αν προσπαθήσουμε τουλάχιστον στην αρχή. Εξπίζε, έχω δει ρε. Δύο άτομα με φουλ εξοπλισμό στυλ Δημήτρη, ναι. Να μπαίνουν μέσα και να γελάνε από το πόσο πουτάνα τους κάνει ο ναός. Σοβαρά μιλάς. Ναι. Ας, αυτό το τύπο είναι... που έχει εσκίζει. Είναι πέραν του corruption που γεμίζει συνέχεια. Ναι. Είναι γεμάτο με σκελετούς archers και κανονικούς. Ωραία. Γεμάτο με ίενες. Ίενες έχει... μέσα. Ναι, παίζει να έχει και ρινόκερο. Και έχει και τον πέτη τον κοκάλινο τον δράκο στη μέση. Μάλιστα. Που είναι το κερασάκι στην τούρτα. Μάλιστα. Κάποια στιγμή θα γίνει γκρέμερς, όχι σήμερα. Γιατί... Κάποια στιγμή πρέπει να μαζευτούμε όλοι του σερβερ και να πάμε πολεμήσουμε ναι, το δράκο. Κάπως έτσι. Θα γίνει περιπέτεια επική, Δημήτρη. Θα μιλάνε Λέξε. Για αυτή την περιπέτεια όχι, τα εγγόνια μας στο Conan Exile. Στο Conan Exile όμως μόνο. Φαντάζεσαι να γίνει, ξέρω εγώ, παιχνιδάρα. Να το κάνουν κανένα πάση κάποια στιγμή και να μαζέψει χιλιάδες κόσμο να παίζει το δευτερόλεπτο. Είναι μονάδα μέτρηση αυτή. Κόσμος χιλιάδες σε χιλιάδες ένα δευτερόλεπτο. Και να παίζουμε και τα εγγόνια μας, να πάει τόσο μακριά, να γίνει πιο μεγάλο από το WoW. Πιάσει αυτά, εγώ πάω στο βάθος. Λοιπόν, έχω 3, 6, 9, 1000 iron stone έχω. Και 4 ανθρώπινα χέρια. Δεν ξέρω αν ενδιαφέρεσαι. Εγώ έχω 763. Ωραία, είμαι πίσω στη φωτιά. Πήρα τα κρέατα και τρώω. Θες να πάμε να. Μαζέψουμε γαϊδούρια. Έρχομαι. Όχι, όχι, δεν έχουμε που να βάλουμε τα γαϊδούρια. Οπότε... Είμαι τίνκα, είμαι 99%. Α, και εσύ, τώρα. Ωραία. Ναι, οπότε ναι. Πάμε κλασική συνταγή τώρα, γυρνάμε πίσω. Άκου σκηνικό τώρα. Μεγάλο Wheel of Pain, όχι το πολύ μεγάλο, το μεσαίο, που θέλει κάτι κιλά iron, α πούμε, πολλά να κάνει. Mm-hmm. Το κάνω στη μέση τη αυλή γιατί αναγκάζομαι, γυρνάω βράδυ με ένα χορευτή στου ώμου και λέω, τον έχω που τον έχω στου ώμου, μην τον πετάω.
και γίνει το σκηνικό και κάνω εκεί πέρα στη μέση της αυλής, το στριμώχνω κιόλας αυτό το μεσαίο. Αλλά μετά έπιανε πάρα πολύ χώρο και λέει: φίλε, πάρα πολύ χώρο. Δεν αξίζει αυλή. Τον κόπο. Εντάξει, βέβαια έπιασε, έκανε τη δουλειά του. Τέσσερις σκλάβους ταυτόχρονα έψινε. Πάρα πολύ μετράει. Μαζέψαμε ρε, γεμίσαμε τα τείχνη σε μια ώρα. Όντως. Να δούμε, μήπως βρούμε κανένα profession μέσα. Όπως αν θες. Και δεν είχαμε βρει την άλλη φορά. Δεν έχει profession εδώ. Δεν έχει εδώ, αλλά μπορούμε να δοκιμάσουμε πάντα. Ας κάνουμε και ένα κάμπο, ωραία. Ναι, θα τους φάξουμε και αυτούς, θα τους φάξουμε και τους άλλους. Μόνο πάμε να παίξουμε λίγο με αυτούς. Λοιπόν, βάρα και περίμενε τους. Σκύς τους, ρε. Α, θες να το κάνουμε έτσι, πάνε κρύψε. Δεν ξέρω, εσύ έχεις την super την armor. Βάρα τους με τα βέλη, βάρα τους με τα βέλη και πάνε πίσω από το βράχο. Έτσι, μπράβο. Άντε, γεια. Έτσι. Λέει το χάρο. Αίμα, λέει. Τώρα είμαστε εύκολα, τώρα πάμε μέσα. Χάρο. Α, τι, το νους για προφέ... Γιατί δεν κλικάρει πλέον. Α, εντάξει, έφτιαξα. Out of stamina. Μπράβο, Θοδωρέ, πολύ καλά το πας. Εγώ παράω μια χαρά, μια χαρά. Και μόλις μου τελείωσε και μένω το stamina. Ωραία. Ωραία είμαστε. Κάτι με χτυπάει. Κάποιο έχει το ξόκι. Εδώ, να το. Τι είναι, level 2. Σκότωσε τον, και είναι. Ωραία. Όλους, Δημήτρη, κάνα ζωντανός. Αν τους λοιπόν, διαλύσουμε παιδιά, το χωριό, θα ξαναρθούν. Τι εννοείς, άμα στεναχωρηθούν και πάνε όλα. Να χτίσουν κάπου αλλού, ας πούμε. Όχι ρε παιδί μου, οπ, hide. Αχ, δεν χωράει, αλλά... Πάμε πίσω, γυρνάμε. Ναι, μωρέ. Κι εγώ έτσι λέω. Πάμε να αφήσουμε το... Πάμε σε άλλη βόλτα να πάρουμε το... Ναι, μωρέ, σε άλλη στιγμή. Τώρα δεν χρειαζόμαστε άρτης, γιατί χρειαζόμαστε να βρούμε κανένα μάγειρα. Μπράβο, ναι. Κάναν blacksmith, λοιπόν, κάναν carpenter. Επόμενο επεισόδιο, συλλογή σκλάβων, θα κάνουμε έρευνα για το επόμενο επεισόδιο. Να βρούμε, συγγνώμη κουράστηκα, να βρούμε λοιπόν τέτοιο, μέρη που μπορούμε να βρούμε τέτοιους και θα κάνουμε βίντεο πώς πάμε και τους μαζεύουμε. Συμφωνεί? Ναι, το θέμα είναι ότι πρέπει να γίνει δύο κομμάτια να γίνει αυτό, γιατί έχεις το χρονικό περιθώριο των 10 λεπτών. Μπράβο, από το σημείο, ναι, που θα πάρεις το σκλάβο, ναι, να τον πας σε κάποιο wheel. Οπότε μείνει κάποιος για όλη τη μάνα και πρέπει να τρέξεις να έρθεις πάνω στο αυτό το ένα wheel που έχεις, δεν θα σου φτάσει ο χρόνος. Ισχύει. Αυτό πρέπει να κάνουμε, αυτό, Δημήτρη, να κάνουμε μια βάση μακριά από το σπίτι. Ένα σπίτι μακριά από το σπίτι. Ναι, που θα μια έχει δεύτερη wheel of πατρίδα, pain, βρε αδερφέ. Και βασικά τέτοια, βασικά creation. Κουζίνα. Εργαλεία. Κουζίνα. Τηλεόραση. Τηλεόραση. Καναπέ να ξεκουραζόμαστε. Μεγάλη δουλειά ο καναπές. Θα κάνω ένα συντριβάνι. Περίμενε, θα κάνω ένα συντριβάνι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να μην έχω συντριβάνι. Εντάξει, θα κάνω εγώ, συντριβάνι, εγώ, ο πιο φανατικός οπαδός του Μήτρα. Δεν έχω χάσει αγώνα στο γήπεδο. Εγώ να μην έχω συντριβάνι, ας πούμε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πέντε ψυχές το κάθε συντριβάνι. Τι, σιγά. Όχι νερό. Γκαζόζα να βγάζεις, μεγάλε. Λουκοζέιντ, δεν πέντε ξέρω ψυχές, τι θα βγάζεις. Πάμε να μαζέψουμε πέντε ψυχές σε πέντε λεπτά. Τι λέτε ρε σατανά που είναι εύκολο να μαζέψεις πέντε ψυχές? Μπορούσε τόση ώρα, δεν μάζεψες πέντε ψυχές καταρχάς. Δεν την είτε αλλάξεις πως παράζω κάθε φορά που κατεβάζω και όταν το σφυρί πάνω σε γυμνά μπουτάκια. Καθόλου. Εντάξει, λίγο. Γκρέιμερ, στο πρόγραμμα είναι Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη 3 ώρα στο YouTube. Καινούργια επεισόδια Παρασκευές σε 9 το βράδυ στο twitch.tv κάθετος Γκρέιμερ. Link στην περιγραφή. Κάνουμε live streams. Σάββατα, hardware videos ή live με τον Νίκο. Hardware Σάββατα, Κυριακές vlogs και αλήθεια βίντεο. Κάντε like αυτό το βίντεο αν σας άρεσε. Γύρω σας εμφανίστηκαν βίντεο τώρα που μπορείτε να κλικάρετε παλιότερα και να κάνετε subscribe στο κανάλι για να ενημερώνεστε για νέα βίντεο και να βγαίνει στο feed σας. Hey, αυτοί βγάλαν βίντεο. Hey, ακόμη υπάρχουν, αυτοί είναι περίεργοι. Στην περιγραφή είναι όλα τα κοινωνικά δίκτυα και τα κοντομάνικα και κούπες και προϊόντα διάφορα χαζά που έχουν τις φάτσες μας επάνω είναι στο gamers.anchor.com. Ωραία, δεν τα είπα. Καλή τσκο. Στην τηλεόραση θα πουλάω σερβιέτες, ξέρω εγώ. Ωραία, σερβιέτες. Κάθε Δευτέρα με Πέμπτη σερβιέτες. Λέει δεν πάει. Πώς θα το ταιριάξει αυτό τώρα. Γεια σας! Άντιο.